Το αποτέλεσμα είναι το συγκεκριμένο. Από εκεί σηκώσαμε την εθνική γραμμή. Άρα ήταν επιτυχημένοι οι χειρισμοί της κυβέρνησης. Εγώ θα σας πω το εξής. Όταν, προσέξτε, από μια επιστολή προκύπτει ότι το θέμα ήταν απλώς μια ονομασία και εάν δεχόταν η άλλη πλευρά, αυτό θα έκλεινε, πράγμα το οποίο δεν συνέβη, γι' αυτό υπήρξε και η απειλή του βέτο. Θεωρώ ότι τα ζητήματα τα οποία σήμερα κουβεντιάζουμε και είμαστε πολύ απαιτητικοί και καλά κάνουμε που είμαστε απαιτητικοί, δηλαδή την αναθεώρηση συντάγματος, πια λυτρωτικά, τα υπόλοιπα ζητήματα που ήταν πάρα πολύ σημαντικά, τότε δεν είχαν καν μπει στο τραπέζι. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, νομίζω ότι όλοι θέτουν τους εαυτούς τους πρώτης πραγματικότητας. Δεν υπήρχε συνεννόηση. Δεν ξέρω αν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί είχαν γνώση αυτή τη επιστολή παύλα πρόταση από την πλευρά του Νίμιτς. Αυτό δεν το ξέρω. Πρέπει να πούν οι πολιτικοί αρχηγοί της εποχής. Άρα και ο κύριος Τσίπρας σε αυτή τη γραμμή κινήθηκε. Σε αυτή τη γραμμή κινήθηκε η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική διπλωματία. Η ελληνική διπλωματία. Η γραμμή Καραμαλή. Κινήθηκε στην γραμμή, στην τελευταία γραμμή άμυνας που είχαμε τότε και ήταν το Βουκουρέστι και προσέθεσε, έχτισε πάνω σε αυτό. Σημασία ξέρετε τι έχει σήμερα κύριε Σαραντάκο και κύριε Χασαπόπουλε. Να αποφασίσουμε ότι επειδή οι εκλογές τελειώνουν και εν πάση περιπτώσει θα λύσει το γρίφο ο ελληνικός λαός, ποια πρόταση διακυβέρνηση θέλει την επόμενη μέρα, να καταλάβουν και οι πρώην πρωθυπουργοί και οι νυν και εν πάση περιπτώσει πολιτικοί αρχηγοί ότι δεν παίζει κανείς με τα εθνικά θέματα. Και εμείς παίξαμε πολύ το τελευταίο διάστημα με αυτά, ρυψοκινδυνεύοντας, και νομίζω ότι τώρα έρχεται η στιγμή να κατέβουν οι τόνοι, ιδιαίτερα μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής. Άρα ήταν λάθος, λέτε, η παρέμβαση του κ. Καραμαλή, η πρόσφατη, αυτά που είπε. Θεωρώ πως ήταν πολύ πιο ισορροπημένη όταν συζητείτο το θέμα στη Βουλή για να αποφασίσουμε, να αποφασίσει η Βουλή των Ελλήνων. Θεωρώ ήταν πολύ πιο ισορροπημένη τότε και πολύ πιο διπλωματική, να πω έτσι, η απάντηση που είχε δώσει τότε, εκείνη την περίοδο, τον Ιανουάριο δηλαδή, σε σχέση με αυτό το οποίο υπόθηκε χθες. Γιατί ουσιαστικά σας είπα, παραδέχεται την επιστολή, αποδέχεται το περιεχόμενο και δίνει τη δική του εξήγηση στο τέλος, ότι δεν μας ικανοποίησε η άλλη πλευρά και έτσι σταματήσαμε. Αν όμως μας ικανοποιούσε, αν ικανοποιούσε την άλλη πλευρά. Τι αποτέλεσμα θα είχαμε σήμερα. Άρα αναθεωρούμε όλη την διαδικασία του Βουκουρεστίου, κύριε Βουκουστά. Δεν αναθεωρεί. Αναθεωρητισμός τώρα, εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής, δεν χωράει. Έχουμε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Εγώ ακούσει και εσάς και τον συγκρίνω... για τη γραμμή του Βουκουρεστίου. Όλοι εκεί κινηθήκαμε. Απλώς η γραμμή του Βουκουρεστίου... Για να κινηθούμε σε μια γραμμή ήταν σωστή. Ακούστε, κύριε Σαραντάκο. Η γραμμή του Βουκουρεστίου, σας είπα, ήταν τελευταία γραμμή άμυνας και αφού η άλλη πλευρά ήταν αδιάλακτη. Εγώ θέτω το ερώτημα. Αν η άλλη ήταν διαλλακτική, δεν θα έκλεινε η συμφωνία. Ωραία, βάλτε μια τελεία, να ακούσουμε και την κυρία Νικολάου. Κύριε Νικολάου, τι λέτε εσείς. Τι να πω, μάλλον η κυρία Παπακώστα έχει ξεχάσει ότι ήταν βουλευτής με πρωθυπουργό τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Δηλαδή, μας λέτε τώρα ότι γνωρίζατε. Δεν είπα τίποτα γνωρίζατε, στον κύριο Χασοπούλου, γνωρίζατε και στον κύριο Σαραντάκο. Απευθύνομαι στο κοινό. Γνωρίζατε εσείς δηλαδή ότι ο Κώστας ο Καραμαλής είχε χωρίσει γλώσσα και ταυτότητα στους Σκοπιανούς. Με ακούσατε. Λοιπόν, για να τα βάλουμε αυτά τα πράγματα σε μία σειρά. Η συγκεκριμένη επιστολή, τη οποία το περιεχόμενο καλά, και το δημοσίευμα διέψευσε ο Κώστας ο Καραμαλής, απευθυνόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι στα Σκόπια. Ουδέποτε υπήρχε περιεχόμενο στην επιστολή τη συγκεκριμένη για εκχώρηση γλώσσα και ταυτότητα. Εξάλλου, πώς θα μπορούσε να υπάρχει όταν ακολούθησε ο Απρίλιο του 2008, το Βουκουρέστι δηλαδή, όπου εκεί ουσιαστικά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ η Ελλάδα βρέθηκε για πρώτη φορά σε θέση ισχύω. Για πρώτη φορά το θέμα τη εκχώρηση γλώσσα και ταυτότητα τέθηκε από την κυβέρνηση. Στον κύριο Μπούση η επιστολή έλεγε ότι μπορούσε η Ελλάδα να αποδεχτεί μια διπλή ονομασία ή τον όρο Μακεδονία. Ήταν στα πλαίσια μιας πολιτικής στρατηγικής με τα Σκόπια. Δεν ετίθεται το θέμα όμως εκχώρησης γλώσσας και ταυτότητας. Εξάλλου αυτό αποδείχθηκε από το ότι έγινε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2008. Για πρώτη φορά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που εκχώρησε γλώσσα και ταυτότητα. Δεν ξεχνάμε τη σύμβαση του. Πολλά το τελευταίο διάστημα βλέπουμε από την ημέρα που παρενέβη ο κ. Καραμαλής από το Βελίδιο και μετά να μπαίνει στο κάδρο, στο στόχαστρο και του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ μέχρι τότε θα έλεγα ότι μάλλον τον είχαν βγάλει λίγο εκτός. Δηλαδή, Μητσοτάκης Σαμαράς ήταν. Πιστεύετε ότι ενόχλησε τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή η παρέμβαση, γι' αυτό έχει ξεκινήσει αυτή η πολεμική. Αυτό συνέβη, γιατί βλέπουν μια Νέα Δημοκρατία η οποία είναι ενωμένη, είναι ενωτική προς τον ελληνικό λαό. Είμαστε όλοι μαζί και όλοι πρώην αρχηγοί. Προφανώς ενοχλεί το ΣΥΡΙΖΑ γιατί βλέπει ότι ακριβώς αυτό σημαίνει συσπήρωση και σημαίνει και συσπήρωση και στις κάλπες. Αυτό δεν το επιθυμούσε φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και έχει ενοχληθεί και θέτει με βλέμμα στις κάλπες ζητήματα εξωτερικής πολιτικής να είναι μπροστά ενώ δεν θα έπρεπε να είναι. Αυτό βέβαια είδατε και ελληνοτουρκικά. Είναι ότι σας προβληματίζει πάρα πολύ και σας ανησυχεί
η άνοδος του κυρίου Βελόπουλου, γι' αυτό και όλη αυτή η περιοδία του κυρίου Καραμαλή το Σαββατοκύριακο στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν μας ανησυχεί καθόλου ο κύριος Βελόπουλος ούτε ο κύριος Βαρουφάκης. Δεν υπάρχει καμία ταύτιση ιδεών από, με τον κύριο Βελόπουλο και τον κύριο Βαρουφάκη. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να μπουν στη Βουλή και δεν θα μπουν. Πάντως θέλω να σας πω εγώ ότι με τον κύριο Καραμαλή ο κύριος Μητσοτάκης θα κλείσει την προεκλογική του εκστρατεία στη Θεσσαλονίκη και νομίζω ότι θα μείνει και ο κύριος Σαμαράς στη Βόρεια Ελλάδα. Όλοι μαζί. Άρα αυτό που λέει ο Ιορδάνης δεν είναι και τελείως στον αέρα. Υπάρχει μια προσπάθεια συσπήρωσης του δικού σας χώρου στη Βόρεια Ελλάδα. Συσπηρωμένοι ήμασταν, πάντα μαζί ήμασταν, έτσι, και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί είμαστε. Απλά τώρα βγαίνει προς τα έξω. Κυρία Παπαγκώστα, αυτές τις επιθέσεις εναντίον του κυρίου Καραμαλή τώρα στο τέλος της τετραετίας έπρεπε, πιστεύετε, να γίνει από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η πολιτική είναι κινούμενη και δρόσα και λειτουργούσα και πάντοτε πρέπει να υπάρχει μία αξιολόγηση της κάθε περίοδου και της κάθε πολιτικής συνθήκης. Εγώ θα έλεγα ότι άκουσα λοιπόν αυτά τα οποία υπόθηκαν. Σας το λέω γιατί και εσείς όταν είχατε εργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είχαν πει. Ότι και εσείς από αυτή τη συνιστώσα προέρχεστε. Κοιτάξτε, η σχολή σκέψης στην οποία ανήκω είναι γνωστή. Από εκεί πέρα είναι άλλο πράγμα η πολιτική και άλλο η σκέψη και ο πολιτικός, ας το πούμε έτσι, το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ένας πολιτικός. Άρα συμφωνείτε με τον κύριο Σίβα που είπε πρόσφατα ότι απέδρασε ο κύριος Καραμαλής, άφησε την οικονομία στα βράχια και έφυγε. Ακούστε να σας πω, εκείνη την εποχή είχαμε κατηγορηθεί πάρα πολύ για αυτό το θέμα ως Νέα Δημοκρατία. Τώρα κανείς εκ των υστέρων μπορεί να λέει πολλά και να αξιολογεί εκείνη την περίοδο η οποία ήταν επώδυνη. Η δική σου άποψη είναι? Η δική μου άποψη είναι ότι ήθελα τον Κώστα τον Καραμαλή να έχει νωρίτερα ενημερώσει τον ελληνικό λαό, διότι δικαιούμαι, νομοποιούμαι να το πω εγώ αυτό, διότι ανήκω σε αυτή τη σχολή πολιτικής σκέψης, έτσι έκρινε εκείνος, δεν το αξιολογώ, το αξιολογεί και ο πολιτικός κόσμος, το αξιολογεί και η ελληνική κοινωνία. Τώρα, όσον αφορά στα εθνικά ζητήματα, θεωρώ ότι είναι παθογένεια να μπαίνουν τα ζητήματα αυτά την ώρα που υπάρχουν έγγραφα σε τέτοια συζήτηση, πρόχειρη. Είναι παθογένεια να προσπαθούν κάποιοι να ερμηνεύσουν τώρα πράγματα στα οποία υπάρχουν παραδοχές και υπάρχει και μια ιστορική πραγματικότητα και μια πολιτική πραγματικότητα. Και είναι παθογένεια αυτό το ενωμένοι μαζί, το οποίο ο καθένας για δικούς του λόγους αυτή την ώρα ενώπιση των εκλογών, και αναφέρομαι στην ηγετική ομάδα της Πειραιώς, της Νέας Δημοκρατίας, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, άλλη λογική έχει ο Καραμαλής, άλλη λογική έχει ο Μητσοτάκης, άλλη λογική έχει ο Σαμαράς, άλλη λογική έχουν οι υπόλοιποι παράγοντες. Το ενωμένοι μπροστά στην κάλπη το κατανοώ. Αυτό που δεν κατανοώ είναι αυτό το ενωμένοι για τον ελληνικό λαό την επόμενη μέρα τι σημαίνει σε επίπεδο πολιτικής και σε επίπεδο παραγωγής πολιτικής για την κοινωνία. Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πιο καμένο κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι ήταν ιδεολογικά ίδια θετήρια. Μα να σας πω, εμείς δεν συγκυβερνήσαμε με το ΠΑΣΟΚ και με τη ΔΗΜΑΡ. Από τότε δεν ξεκίνησε. Δεν ήμουν και εγώ ευγενή. Δεν είχαμε στην προηγούμενη συγκυβέρνηση τρία κόμματα, μετά μείναμε δύο. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ τότε, που ήταν ο υπαριθμόν ένας αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, θυμάστε το διχασμό στην κοινωνία, τα γαλάζια και τα μπλε καφενεία. Συγκυβερνήσαμε όμως. Έτσι συγκυβερνούν οι κυβερνήσεις. Και δεν καταλαβαίνω την αλαζονία του Κυριάκου του Μητσοτάκη, και στην οποία απαντάει η Ντόρα η Μπακογιάννη με μια προγενέστερη για την αυτοδυναμία. Απαντάει η Μπακογιάννη ίδια στο Μητσοτάκη. Εγώ δεν χρησιμοποιήσω άλλο επιχείρημα σε αυτό. Όταν είχε ιδρύσει το δικό της κόμμα, είχε δώσει μια συνέντευξη στη συνάδελφό σας, την Κατερίνα Μπακογιάννη. Και τότε τη ρώτησαν, θα πρέπει να πάρει, ας πούμε, αυτοδυναμία. Και είπε, αυτό είναι πάρα πολύ αλαζονικό. Τι αυτοδυναμία στους καιρούς μας? Άρα λοιπόν, όταν σήμερα βγαίνει κάποιος και υπερασπίζεται αυτοδυναμία, την ώρα που η κοινωνία, έτσι, είναι σε μια κατάσταση μεταβατική. Καλά, το κάθε κόμμα το ξέρετε ότι θέλει, προσέξτε, να πάρει το καλύτερο. Τι θέλω να πω όμως, ποια είναι η νοοτροπία? Η νοοτροπία είναι γυρίζω πίσω, στο παρελθόν. Γιατί? Διότι όταν θες να έχεις κοινωνική ειρήνη, θα πρέπει να είσαι πολύ συλλεκτικός, άρα να συγκυβερνήσεις με όλες τις τάσεις οι οποίες μπορούν προγραμματικά να συγκλίνουν και όχι απλώς να επιδιώξεις να έχεις τη δική σου ομάδα στην ομάδα διακυβέρνησης και να έχεις όλη την κοινωνία απέναντι. Τώρα δεν συμβαίνει, να πούμε την αλήθεια. Έχει τέτοιο ρεύμα ο Κυριάκος, κυρία Νικολάου, που λένε ότι ο κ. Μητσοτάκης, εάν κερδίσει τις εκλογές, θα έχει μια πολύ δυναμική και στην οικονομία. Και αυτό νομίζω θέλησε να το δείξει κιόλας. Και κιόλας. Στην οικονομία και στην ασφάλεια, επειδή έχουμε και ήθελε μια να δείξει προστασίας ότι του πολίτη. Από ό,τι ασφάλεια καταλαβαίνουμε δηλώσει του και με συνέντευξή του, ότι μέχρι τουλάχιστον το 19 και το 20 ξέρει και τα επόμενα βήματα. Φυσικά και ξέρει. Υπάρχει σχέδιο, είναι κοστολογημένο, τα νομοσχέδια είναι έτοιμα. Από την πρώτη μέρα διακυβέρνησης της χώρας
θα τα ψηφίσουμε. Αφορά την μείωση των φόρων. Στον προϋπολογισμό του 20 που θα ψηφιστεί τον Οκτώβρη θα μπουν όλα αυτά. Αμέσως προχωράμε και το 19 και στη μείωση του ΦΠΑ, όχι μόνο στο ράφι, στην κατανάλωση. Όπως επίσης. Πότε θα γίνει αυτό το 19. Το 19. Και θα βελτιώσουμε βέβαια και το νόμο για τις 120 δόσεις, έτσι, ο οποίος δεν λειτουργεί καθόλου. Άρα αυτό που λέτε εσείς, με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Ναι, αυτό που λέτε εσείς, το έχω ακούσει και από άλλα στελέχη. Είναι δηλαδή εγώ που θέλω να μπω σε 120 δόσεις να μην μπω τώρα. Να περιμένω να γίνουν οι εκλογές. Κοιτάξτε, και να... Τι μου λέτε, μισό λεπτό. Να μην πω τώρα. Εγώ δεν να πω μετά τις εκλογές. Άμα βελτιωθεί, γιατί να πω τώρα. Εγώ κοιτάζω τα νούμερα και πόσοι έχουν μπει στις 120 δόσεις. Δεν έχουν μπει αρκετοί, διότι ακριβώς υπάρχουν πολλά αγκάθια. Τι λέτε στον πολίτη, κύριε Νικολάου, να μπει, να μην μπει. Να προσπαθήσουν να μπουν τώρα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα φέρουμε βελτιωμένα πλάνα. Άμα έρθει βελτιωμένο, θα φέρουμε μετά. Θα είναι πιο εύκολα τα κριτήρια, φυσικά. Η βελτίωση μπορεί να είναι μόνο για τις επιχειρήσεις ή θα είναι και για τις επιχειρήσεις και για τους ιδιώτες. Και για τους ιδιώτες ακόμα, γιατί έχουν πολλά προβλήματα οι εκατομμύρια. Κύριε Κώστα, να μιλήσουμε λίγο για την ασφάλεια. Θα πούμε για την ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Πολύ, πολύ σημαντικό θέμα, βεβαίως. Για όλο τον κόσμο. Ακούστε να σα πω κάτι. Μία φράση για τα προηγούμενα. Εμένα με προβληματίζει βαθύτατα το γεγονός ότι μιλήσατε για ρεύμα. Λοιπόν, και αυτό είναι σχετικό, ξέρετε, γιατί άλλο πράγμα να πας να ψηφίσεις για την Ευρωβουλή, που στο κάτω-κάτω της γραφής κακός για μένα, ο Έλληνας σου λέει είναι μακριά από μένα, αν και εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις, και άλλο πράγμα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Διότι αν ακούσετε τα στελέχη που βγαίνουν και εκπροσωπούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την ηγετική ομάδα, λένε απλώς ατάκες και συνθήματα. Όλοι μαζί ενωμένοι. Ενωμένοι για ποιο πράγμα? Δύο. Να περιμένουν, θα φέρουμε βελτιωμένη πρόταση. Προς ποια κατεύθυνση είναι βελτιωμένη αυτή η πρόταση? Μπορώ να σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα, αν επιτρέψτε μου, σε μένα, ναι. Επιτρέψτε μου. Λοιπόν, βελτιωμένη πρόταση. Γενικώς ένα θολό τοπίο, το οποίο δεν μας λέει τι θα κάνουν την επόμενη μέρα. Στην ασφάλεια. Πάμε στην ασφάλεια τώρα. Λυπούμε πολύ. Διότι μερικές πολιτικές αποφάσεις, για να μην σας πω ότι πολιτικές αποφάσεις φέρνουν υπογραφή από κάτω. Και για το κομμάτι της ασφάλειας ήταν καθοριστική η υπογραφή του Μητσοτάκη ως Υπουργού Εσωτερικών. Εγώ ήμουν στο Υγείας τότε, ο οποίος στέρισε 8.000 θέσεις αστυνομικών εκείνη την περίοδο από το να υπάρχουν αυτοί σήμερα. Ο Μητσοτάκης στέγει αυτά που γίνονται στα πανεπιστήμια μέσα. Θα σας πω, θα σας πω και εσάς. Αυτό ξέρετε μου θυμίζει λίγο, εσείς δεν φταίτε, αλλά λέτε ένα ερώτημα τετριμένο που προκύπτει αβίαστα καμιά φορά στα χείλη. Δεν είναι έτσι που το θέτετε, αλλά θα σας απαντήσω αυτό. Ναι. Όταν λέει την επόμενη μέρα, γι' αυτό σας λένε πολύ θολά τα πράγματα, υπάρχει ένα σύννεφο, ένα πέπλο που καλύπτει τις προγραμματικές θέσεις και ποια είναι τα νομοθετήματα τις επόμενες μέρες και για την ασφάλεια. Όταν έχεις βάλει την υπογραφή σου φαρδιά πλατιά και έχεις καταργήσει 8.000 θέσεις αστυνομικών, τι προσλήψεις θα κάνεις? Ένα το κρατούμενο. Άρα μας είχε στερήσει εμάς τη δυνατότητα να τους έχουμε αυτούς έναν ολόκληρο στρατό ενστόλων στην υπηρεσία του πολίτη. Τώρα να μην σας ρωτήσω. Ένα εγώ. Το κρατούμενο. Ποιος δεύτερο κρατούμενο. Πράγμα, ναι. Δηλαδή είναι το, εκείνος υπέγραψε. Άρα η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού είναι. Όχι, που... δεν το πίστευε. Δεν το πίστευε. Άλλο, γιατί υπάρχει ήθελε αυτή να μικρύνει ο Μητσοτάκης. Κύριε Παπακώστα, κυβερνάτε 4,5 χρόνια. Ο Μητσοτάκης, ακούστε. 4,5 χρόνια να σας απαντήσω. Ευθύνεται το Μητσοτάκης γι' αυτό που υπάρχει. Όχι, όχι, όχι. Το αίσθημα όμως της ασφάλειας συναρτάται από μια σειρά πολιτικών αποφάσεων, οι οποίες είτε ενδυναμώνουν είτε αποδυναμώνουν την ασφάλεια εν της πράγμαση. Ακούστε να σας πω κάτι. Ο Μητσοτάκης έχει μια αντίληψη για το κράτος. Είναι της άποψης, της θεωρίας του Λασάλ. Ο οποίος λέει θέλω κράτος νυχτοφύλακα. Δεν είναι υπέρ της άποψης ότι το κράτος θα πρέπει να παρέχει ασφάλεια, να είναι όμως να έχει τα στελέχη του και όχι να αποστερεί 8.000 στελέχη ενστόλους, να έχει υγεία. Δεν μου υπέγραψε εμένα τους 4.000 γιατρούς τότε που του είχα ζητήσει. Η επόμενη κυβέρνηση πώς τα πήρε την επόμενη, πώς τους πήρε, πώς έλαβε τους γιατρούς. Δεν είχαμε γιατρούς. Είχαμε προκηρύξει και ο Μητσοτάκης δεν υπέγραψε 4.000 θέσεις γιατρών. Σας λέω και ένα δεύτερο παράδειγμα. Άρα όλα αυτά καθορίστηκαν το 2015. Το πώς αντιλαμβάνεσαι μάλιστα. Το κράτος φαίνεται και στις πράξεις τις οποίες υπογράφεις και στις πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνεις. Το δικό μου συμπέρασμα και γι' αυτό διαφώνησα μαζί του εξάλλου. Είναι ότι θέλει να δημιουργήσει ένα κράτος νυχτοφύλακα, να μοιράσει υπηρεσίες του δημοσίου σε ιδιώτες και στην ασφάλεια. Τι θέλει τώρα? Προσέξτε τώρα στην ασφάλεια. Στην ασφάλεια τι κάνατε εσείς, θέλω αυτό. Εμείς αυτό που κάναμε. Να σας πω τι κάναμε. Είναι αντιπολίτευση. Είναι, καταρχάς, για λόγους τάκτ, κανείς δεν μπορεί να λέει ότι εγώ έκανα αυτό το έργο, εγώ έκανα εκείνο το έργο, το εγώ του. Εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή η απόδειξη πιο τρανή ποια είναι, όχι τι λέω εγώ ή τι με ρωτάτε εσείς. Η πιο τρανή απόδειξη είναι ότι στο κομμάτι της ασφάλειας, εκείνοι οι οποίοι βάζουν πιστοποίηση για το ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα και για το ότι η πρωτεύουσά μας είναι ασφαλέστερη στον κόσμο, είναι οι επισκέπτες.
οι οποίοι έρχονται. Και πρέπει να σας πω ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες γίνονται καθημερινά με το φιλότιμο της ελληνικής αστυνομίας, με τη δική μας προσπάθεια, μέχρι το μήνα Γενάρη η αστυνομία, προχθές παραδώσαμε ένα μέρος, ένα πολύ μεγάλο μέρος του νέου στόλου. Και με αυτό να κλείσουμε, θα έχει 2.000 οχήματα. Το λόγο θα έχει, θα έχει 2.000 νέα οχήματα. Οι επιχειρήσεις οι οποίες γίνονται καθημερινά και τα αποτελέσματα από την εξάρθρωση της παραβατικότητας και της μεγάλης και της μεσαίας και της μικρής είναι θεαματικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο εχθρός του καλού δεν είναι το καλύτερο. Υπήρχε λοιπόν και υπάρχει σχεδιασμός και μεθοδικότητα. Νομίζω ότι οι πολίτες θα το εκτιμήσουν. Από εκεί και πέρα η ασφάλεια όμως δεν συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με το κομμάτι της αστυνόμευσης. Πρέπει ως πολιτικοί να βρίσκουμε και τις αιτίες που γεννούν την περιθωριοποίηση. Έλατε, σιγά, σιγά και, την, και το, και το, και το γεγονός ότι οι πολίτες πρόχνονται στην παραβατικότητα γιατί δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Σωστό. Άρα λοιπόν είναι συνδυασμός, όχι μόνο αυτό που λέει αστυνόμευση. Ωραία. Αστυνόμευση, Κατερνά, από μόνη της δεν λύνει όλα τα πράγματα. Να βάλουμε μία τελεία. Η κυρία Παπακώστα πάλι αποφεύγει να πει συγκεκριμένα τι γίνεται στις μέρες της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω εγώ τι σημαίνει έργο, μάλλον έλλειψη έργου στα ζητήματα ασφαλείας στη χώρα μας. Πρώτον, κατήργησε τον νόμο Παρασκευόπουλου και αποφυλακίστηκαν ήδη 13.000 κακοποί που και συνεχίζουν να αποφυλακίζονται. Λέτε για τον ποινικό κώδικα. Ποιο ποινικό κώδικα, τον νόμο Παρασκευόπουλου. Λοιπόν, ακούστε, να ολοκληρώσω πρώτα. Να ολοκληρώσω πρώτα. Όταν λοιπόν, όταν στα εξάρχεια συμβαίνουν 15 σοβαρές επιθέσεις το μήνα, όταν η περιοχή έχει αφαιθεί στο έλεος των Μπαχαλάκηδων, των εμπόρων ναρκωτικών, τη πολιτοφυλακή με τα Καλάζνικοφ. Δεν μπορώ να ακούω ότι υπάρχει ασφάλεια σε αυτή την πόλη ή ότι είναι τα εξάρχεια ημών Μάρτη. Λοιπόν, όταν λοιπόν υπάρχουν άβατα σε όλη την Αθήνα και δεν είναι μόνο τα εξάρχεια, μάλλον δεν έχετε πάει ούτε στην πλατεία Βικτωρίας, δεν έχετε πάει και στα Πατήσια, να σε περιοχές πω, όπου είστε πρωτοείσακτη, και δεν είστε. Τι πρωτοείσακτη σε πανεπιστήμιο. Όχι στο πανεπιστήμιο, στην πολιτική. Επιτρέψτε μου να σας λοιπόν, πω κάτι. Ακούστε με, κυρία Παπακώστα. Λέμε πράγματα, αλλά μπορούμε να τα λέμε. Εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να λέτε και εσείς θεωρίες. Γιατί εγώ είμαι στο κέντρο της Αθήνας και ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει στο κέντρο της Αθήνας. Και ξέρω πολύ καλά ότι οι πολίτες δεν είναι ασφαλείς με το που νυχτώνει και δαμπαρώνονται στα σπίτια τους. Ελάτε. Δεν είναι ασφαλής. Και γι' αυτό ακριβώς την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας μαζί με την οικονομία είναι ψηλά και το να επαναφέρουμε το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν τέρμα τα άβατα. Τέρμα οι πολιτικές παρεμβάσεις στην αστυνομία. Θα την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της και θα ενισχύσουμε το ρόλο της. Και συγκεκριμένα λοιπόν για να είναι ασφαλής η πόλη μας και η χώρα μας. Θα επαναφέρουμε την ομάδα Δέλτα. Θα ενισχύσει την οποία εσείς καταργήσατε. Δεν έχει τμήμα στα εξάρχεια. Την οποία εσείς καταργήσατε. Τις δίκαιτες μοτοσυκλέτες. Και εξάρχεια. Ποιος ξέρετε πότε κλείνουν τα τμήματα στα εξάρχεια. Προχθές από τη Νέα Δημοκρατία κάποιος πήγε και έβγαλε απ' έξω. Θα ενισχύσουμε την ομάδα Δίας. Θα προχωρήσουμε σε προσλήψεις αστυνομικών. 1.500 αστυνομικοί. Πώς θα δεν έχουν αλεξίσφαιρα γυλαίκα σήμερα. Εδώ υπογράψατε. Περιπολικά δεν έχουν. Κυρία Παπακώστα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ τώρα. Δεν μπορείτε να μιλάτε για ασφάλεια. Αφορά όλους τους πολίτες. Κυρία Νικολάου, βοηθήστε λίγο. Επειδή δεν έχουμε απεριόριστο χρόνο και όπως καταλαβαίνετε, το θέμα της ασφάλειας είναι ένα μεγάλο θέμα. Σημαντικότατο. Έτσι δεν είναι. Προεκλογικά, ό,τι και να πούμε, οι πολίτες το έχουν βιώσει όπως το έχουν βιώσει. Αναμφίβολα. Και έτσι όπως το θέτετε σωστά. Ναι. Αυτό το είπα μετά και εγώ τις εκλογές, λοιπόν, ακούστε, λοιπόν, θα ανοίξει μια ψύχρεμη κουβέντα. Να σας Υπουργέ, πω κάτι όμως πριν πρέπει να σας κλείσουμε μια γιατί έχουμε διάλειμμα. Έχουμε πιεζόμαστε πολύ. Αυτά που έχουν γίνει στην ασφάλεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν λυθεί τα ζητήματα, έχουν δεκαετίες να γίνουν. Ωραία. Από πλευράς εφαρμοσμένες πολιτικής. Έχουμε δει πολλές φορές βίκονες στην ασφάλεια. Έχουμε δει πολλές φορές βίκονες στην ασφάλεια. Στην Αλφα Αθήνας, η κυρία Νικολάου, η κυρία Παπακώστα υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ στο νότιο τομέα. Συνεργαζόμενη και υποψήφια στο νότιο τομέα. Καλή βεβαίως. Επιτυχία και μετά τις εκλογές θα τα πούμε πιο ψύχρεμα. Με πολύ χαρά. Νομίζω ότι 20 λεπτά ήταν πολύ καλά για εσάς τις δύο. Οι άλλοι υποψήφοι θα μας μαλώσουν. Εντάξει, καλό μήνα σας. Καλό μήνα να έχουμε. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τώρα τη ζωντανή σύνδεση. Η Ελευθερία Σπυράκη είναι με τον Γιάννη τον Καμπούρη, γιατί πρέπει να δούμε και τα θέματα.